πρώην διαπραγματευτή. Και βεβαίως σήμερα ολοκλίνονται και 4 χρόνια από το άνοιγμα της περίκλησης της Αμοχώς του. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Καλό μεσημέρι στις τηλεθεάτριες και στους τηλεθεατές μας. Και Μαυρογιάννη, τελικά δεν μπλοφάρανε. Μην το λέτε σε μένα. Αλήθεια είναι πάντως, δεν μπλοφάρανε. Δεν είχα καμιά αμφιβολία. Και περάσανε και 4 χρόνια ανοίγοντας. Δεν είχα καμιά αμφιβολία, όπως πολύ καλά ξέρετε. Εγώ είχα προειδοποιήσει χρόνια πριν. Είχα τις δικές μου πληροφορίες από την τουρκική πλευρά και δεν με εξέπληξε καθόλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χαιρόμαστε ή να μην αντιλαμβανόμαστε το πόσο τραγικά είναι τα πράγματα. Ναι. Το γεγονός ότι δεν έχει, αν θέλετε, ολοκληρωθεί ο επικισμός της Αμοχώς του ακόμη, έχει να κάνει με τακτικισμούς της τουρκικής πλευράς και έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αντιλαμβάνεστε ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις και κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει τα χρήματά του αν δεν έχει μία ελάχιστη βεβαιότητα, ναι, για το ότι θα έχει αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτό είναι που συγκρατεί λίγο τα πράγματα, αλλά είναι ένας οδοστρωτήρας που προχωρά. Δεν θα μπορούσε η τουρκική πλευρά, αν ήθελε, να το επιδοτήσει αυτό το πράγμα και να πει μπαμ, πάμε και ανοίγουμε την περίκλειστη Αμόχωστο, την κάνουμε τουριστικό κέντρο, εμπορικό κέντρο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, Λούνα Πάρκ, και τελειώνει η υπόθεση με την Αμόχωστο. Γιατί κρατάει την Αμόχωστο σε αυτή την ομοιρία και υπό αυτή με το σταγονόμετρο το βασανιστήριο? Την χρησιμοποιεί αρκετά εκβιαστικά, όπως όλα. Όπως ξέρετε, η προσφυλής τακτική της Τουρκίας και του καθεστώτος Ερντογάν ακόμη περισσότερο είναι να βάζει πολλά σίδερα ταυτόχρονα στη φωτιά και ανάλογα με τις περιστάσεις να λέει ότι θα ήταν έτοιμη να αποσύρει ένα νοουμένου ότι θα πάρει λαγούς και πετραχίλια. Ναι. Αλλά στην περίπτωση της Αμοχώς του, ξέρετε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, ότι το όλο θέμα χωρίζεται σε τρεις περιοχές. Η μια περιοχή είναι βορείως του λιμανιού προς τον Απόστολο Βαρνάβα και τη Σαλαμίνα. Ανεβαίνοντας το δρόμο στα δεξιά προς τη θάλασσα, το έχουν ήδη αναπτύξει με καζίνα και διάφορα άλλα. Στα αριστερά είναι το λεγόμενο Στεφανίκ, το στρατόπεδο της ειρηνευτικής δύναμης, ο παλιός Καράολος. Ναι. Αυτό το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό και θέλουν να το αναπτύξουν. Γι' αυτό υποχθόνια προσπαθούν να προωθήσουν την εκδίωξη ή την μεταφορά του στρατοπέδου της ειρηνευτικής δύναμης κάπου αλλού ή εντελώς έξω, ναι, από την κατεχόμενη περιοχή. Η δεύτερη περιοχή είναι η παλιά πόλη με το λιμάνι. Εκεί κάνουν εργασίες εξοραϊσμού, αναπαλαιώσεις και ούτω καθεξής και η ιδέα είναι το λιμάνι να γίνει για κρουαζιερόπλια και να λειτουργεί τουριστικά σε συνάφεια με την παλιά πόλη. Μετά η τρίτη περιοχή είναι νοτίως της παλιάς πόλης, όπου είναι η γραμμή με τα ξενοδοχεία και αυτό θα λειτουργήσει κάπως ως ένα νέο κόπα καμπάνα, δηλαδή θα κατεδαφίσουν, αν είναι δυνατόν, όλες τις πολυκατοικίες που είναι εκεί και θα τις τραβήξουν 100 μέτρα πίσω και εκεί θέλουν πολλά κεφάλαια και επενδυτές. Και θέλει και πολλά λεφτά. Ναι, και θα κάνουν και μία μαρίνα εντελώς νότια, κοντά στη Δερίνια. Και μένει μέρος αυτής της περιοχής που είναι η ενδοχώρα του βαροσιού που λέγαμε εμείς. Αυτοί εκεί το χρησιμοποιούν για να παίξουν. Αυτό τους ενδιαφέρει τελικά λιγότερο. Γι' αυτό και είπαν τα διάφορα για να πάνε, για να τους δώσουν αποζημιώσεις, για να τους δώσουν επιστροφές κλπ. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Να παίξουν στο Κυπριακό εννοείται, ναι, να παίξουν Κυπριακό, διπλωματικά. Στο Κυπριακό, αλλά και στο θέμα του επικισμού για να βρουν χρήματα και ευρύτερα. Είναι ένα ευρύτερο παιχνίδι, με πολύ σημαντικό όμως για αυτούς, όπως είπα και προηγουμένως, την ανάπτυξη και της περιοχής του Καραόλου, ναι, η οποία, ναι, ναι, είναι μεγάλη, είναι 6 χιλιόμετρα και αυτό τους προσφέρει απίστευτες δυνατότητες. Κύριε Μαυρογιάννη, τι χάσαμε την Αμόχωστο? Είμαστε κοντά στο να πρέπει να το παραδεχτούμε. Αν δεν καταφέρουμε τώρα, άμεσα, γρήγορα,
να, όχι μόνο να σταματήσει ο επικισμός, γιατί ο επικισμός προχωρεί σταδιακά, ξέρετε. Ναι. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, σιγά σιγά, σύντομα φτάνουμε σε ένα σημείο μη επιστροφής. Αν δεν καταφέρουμε να σταματήσουμε και να αναστρέψουμε αυτή την πορεία, ναι, πάει η αμόχωστος και μαζί με την αμόχωστο πάει και το πιο βασικό, αν θέλετε, διακύβευμα για την εδαφική πτυχή του Κυπριακού. Γιατί ναι, ανέκαθεν γινόταν λόγος για την επιστροφή της αμοχώστου, κατά προτεραιότητα μάλιστα, ως μέρος της προσπάθειας για λύση. Είμαστε τώρα στα πρόθυρα να γίνει μια τριμερής, ένα ναι, δείπνο, ένα τέλος πάντων στη Νέα Υόρκη. Μπορεί να μπει τέτοιο ζήτημα στην ατζέντα των συζητήσεων, η οποία αντιλαμβάνομαι είναι διαφορετική για τον καθένα και για την κάθε πλευρά. Θέλω να πω ότι θα γίνει, δεδομένου ότι ο Ερσίν Τατάρ δεν έχει αποσύρει ούτε εκατοστό τη θέση του για δύο κράτη. Δεν έχει αποσύρει ούτε εκατοστό, είτε δύο κράτη, είτε κυριαρχική ισότητα, αυτό, είτε αυτό το οποίο πρόσφατα χρησιμοποιεί κάπως εναλλακτικά τα λεγόμενα 3D, 3α στα ελληνικά, απευθείας πτήσεις, απευθείας εμπόριο και απευθείας επαφές, που είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Η ουσία είναι ότι θέτει τέτοιες προϋποθέσεις για να μπορούμε να καθίσουμε σε διαπραγματευτικό τραπέζι. Προϋποθέσεις αναγνώρισης ουσιαστικά, ναι, του μορφώματος. Ναι, αυτό, ναι, είναι όλο το, ναι, de facto. Και αν προσέξατε πρόσφατα, μετατόπισε το ενδεχόμενο συζήτησης επί της ουσίας, με ποια έννοια, του πού βρισκόμαστε και το πού πάμε, από τη συνάντηση του δική του και του κυρίου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα, σε μία συνάντηση τετραμερή όπου καταργούνται πλήρως και η Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι, και τα πάντα, και θα είναι δύο κοινότητες με τις μητέρες πατρίδες. Αυτά είναι εκ του πονηρού και βεβαίως ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση η δική μας πλευρά, ναι, να το δεχτεί. Τώρα, στο δείπνο, αυτό που μπορεί να γίνει είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προσπαθήσει βεβαίως για να γίνει δεχτή η ιδέα της έναρξης διαδικασίας επί της ουσίας. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επειδή αυτό θα ήταν υπερβολικό να περιμένει κανείς ότι μπορεί να επιτευχθεί, ο, ναι, Γενικός Γραμματέας θα προσπαθήσει τουλάχιστον να συμφωνηθεί ότι δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου, ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια και να γίνει αποδεκτή η ιδέα να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της η κυρία Ολκή. Τελειώνω λέγοντας ότι ναι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει στο δείπνο να θέσει το θέμα της ανάγκης να μην υπάρξουν περαιτέρω τετελεσμένα και δει στο θέμα της αμοχώς του. Ναι, αλλά κατά πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί? Θέλω να πω ότι η Τουρκία έχει πλάνο, έχει σύστημα, έχει μέθοδο και έχει, ναι, και ρυθμό. Έτσι, το καταλαβαίνουμε ότι γίνεται σιγά σιγά, αλλά γίνεται βεβαίως, σταδιακά. Όπως το δεν λέτε, υπάρχει κάτι που να την έχει σταματήσει μέχρι στιγμή. Όχι, είναι σταδιακά. Υπάρχουν κάποια, υπάρχουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχουν οι προεδρικές δηλώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία όμως δεν στάθηκαν ικανά, ναι, να παρεμποδίσουν. Ίσως να, εκείνο που καταφέραμε πριν από 4 χρόνια να ήταν λίγο να γίνουν πιο βραδύ, να επιβραδυνθούν δηλαδή, κάπως οι ρυθμοί. Αλλά η Τουρκία πάντα στο Κυπριακό, όπως είπα και προηγουμένως, έχει πολλά χαρτιά στο τραπέζι. Δηλαδή μέσα στα πλαίσια μιας άλλης κατάστασης. Και τώρα φαίνεται κάτι έτσι, μια απειροελάχιστη μικρή χαραμάδα που οφείλεται και στον ελληνοτουρκικό διάλογο, στις ευρωτουρκικές σχέσεις, σε νέες θεωρήσεις και μια αβεβαιότητα στην περιοχή μας, που ίσως κάνουν την Τουρκία, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, είναι εκτίμηση, δεν είναι πληροφορία, ναι, να μην θέλει να χρεώνεται πλήρως και μόνη της την έλλειψη κινητικότητας. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτό μπορεί να συμβεί με την συμβολή της ελληνικής κυβέρνησης, δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θυσιάζει πράγματα για τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Δηλαδή, ναι, θέλει καλές σχέσεις, η οικονομία, ναι, πάει καλά, το εμπορικό σκέλος και το τουριστικό πάει καλά, το διπλωματικό πάει σε ένα μεγάλο βαθμό καλά. Είναι εδώ και πολύ καιρό, σε μια περίοδο μέλητος. Γιατί να το χαλάσει, θα πει κάποιος αυτό, για την Κύπρο? Μα δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τη δημιουργία κάποιου χώρου διαπραγμάτευσης. Αντίθετα,
Αφού είναι διακηρυγμένες οι θέσεις της Τουρκίας, σε κάθε ευκαιρία ναι, διακηρύσσονται. Αλλά η βελτίωση του κλίματος στα ελληνοτουρκικά ανοίγει και μια μικρή χαραμάδα για να δημιουργηθεί ένας χώρος συζήτησης στο Κυπριακό. Όχι, αν θέλετε, με θυσίες, σε καμιά περίπτωση. Σε καμία περίπτωση η Ελλάδα έχει σαφείς θέσεις και τα θέματα είναι γνωστά. Δεν μιλάμε για οπισθοχώρηση από αυτά. Μιλάμε για ένα πλαίσιο. Εντός του πλαισίου αυτού δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να υπάρχει βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και στην Κύπρο να είμαστε στο βάραθρο. Σωστό. Εν συντομία, ποιο είναι το καλό και το κακό σενάριο αυτής της τριμερούς? Το καλό σενάριο θα ήταν να συμφωνηθεί η επανέναξη ουσιαστικού διαλόγου με βάση τις συγκλήσεις και το σημείο όπου μείναμε στο Κραν Μοντανά. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο. Ναι. Τώρα, δεν συμφωνούμε βεβαίως οι δύο πλευρές που μείναμε στο Κραν Μοντανά. Ναι, άλλο και αυτό. Ναι, αλλά ήδη το να το πούμε αυτό, ας συζητήσουμε μετά ακριβώς που μείναμε. Ναι, αλλά, λίγο δημιουργική ασάφεια είναι αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε. Ξέρετε, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Είναι απλώς υπάρχει μια ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Αλλά αν, ας πούμε, βάλετε εμένα και τον Οστήλ να μην γύρω από ένα τραπέζι να συζητήσουμε για το θέμα, να είστε σίγουροι ότι θα συμφωνήσουμε που ήμασταν. Έχετε συζητήσει και μετέπειτα προφανώς για το που είστε και το συνεχώς, ξέρετε. Συνεχώς, ναι, μιλάτε. Την Παρασκευή ήμασταν μαζί, σε ένα πάνελ στο Cyprus Forum. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, και συμφωνήσατε ότι είμαστε σε ένα σημείο κοινό. Όχι, ξέρουμε που είμαστε. Δεν είναι ότι συμφωνούμε στα πάντα. Ξέρουμε όμως ναι, που είμαστε. Ναι, 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 αυτό. Λοιπόν, οπότε έχει σημασία να πετύχουμε αυτό το στόχο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του κυρίου Τατάρ, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε για κάτι μικρό, να πάμε όχι να επιζητήσουμε, να δεχθούμε κάτι λιγότερο, που είναι τουλάχιστον, όπως είπα και πριν, η συνέχιση της προσπάθειας, ίσως, όπως είπα, η βολιδοσκοπήση της κυρίας Ολκίν και ό,τι άλλο είναι δυνατόν να μπει κάτω, όπως το θέμα της αμοχώς του από την άποψη να μην γίνονται περαιτέρω ενέργειες προς τον επικισμό και τα τετελέσματα. Το κακό σενάριο αυτής της τριμερούς. Το κακό σενάριο είναι να μην δεχτεί ούτε καν αυτό ο κύριος Τατάρ και να επιμένει, όπως έκανε στη Γενέβη πριν από 3,5 χρόνια, να επιμένει ότι ακόμα και για να συνεχιστεί, αν θέλετε, η αποστολή της κυρίας Ολκίν, πρέπει να γίνουν αποδεκτά αυτά τα προαπαιτούμενα τα οποία έχει θέσει, είτε, όπως είπαμε, υπομορφή δύο κρατών η κυριαρχική ισότητα, την οποία εγώ θεωρώ χειρότερη και από τα δύο κράτη, είτε υπό τη νέα μορφή που προσπαθεί να δώσει τα τρία αλφα. Μάλιστα. Να το ρωτήσω, το ρωτάνε οι τηλεθεατές. Ό,τι θέλετε. Ο κ. Μαυρογιάννης είναι παρόν στην πολιτική, θα διεκδικήσει χώρο για τις επόμενες εκλογές? Δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Θα έλεγα ότι ποτέ μιλες ποτέ. Όμως, ως πολίτης, ναι, είμαι ένας ενεργός πολίτης, κάνω κάποιες παρεμβάσεις από καιρού εις καιρών και είμαι παρόν στην πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά θα είμαι και υποψήφιος, αλλά δεν σημαίνει ότι και δεν θα είμαι. Θα δούμε, ποιος ξέρει, σε 3-4 χρόνια ποιες θα είναι οι περιστάσεις, ποιοι άνθρωποι θα είναι στον χώρο, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ποιοι άλλοι θα είναι υποψήφιοι, ή δεν θα είναι υποψήφιοι. Ακριβώς, ποιες θα είναι οι δυναμικές, αλλά ας πούμε ότι εγώ είμαι παρόν. Παρόν. Με τον πρόεδρο μιλάτε? Δεν θα έλεγα πως μιλούμε. Ναι. Δεν έχουν ποτέ απευθυνθεί σε μένα για να ζητήσουν οποιαδήποτε γνώμη ή συμβουλή και δεν το λέω με παράπονο, απλώς το λέω ως γεγονός. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρογιάννη. Να είστε καλά. Καλά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ήταν είδηση ή δεν ήταν είδηση. Πάντως το παράθυρο και η πόρτα εγώ θα...